να εκφράσουμε τον πόνο μας, την οργή μας, τη λύπη μας για το εργοδοτικό έγκλημα που έγινε απόψε σήμερα το μεσημέρι εδώ σε αυτό το εργοστάσιο. Είναι ένα έγκλημα το οποίο, για το οποίο φέρει την ευθύνη απόλυτα και η κυβέρνηση με τις νομοθεσίες που έχει εφαρμόσει και υλοποιήσει, αλλά και η εργοδοσία με την εντατικοποίηση της εργασίας. Τα κέρδη τους είναι ματωμένα. Φέρουν ευθύνη όλοι όσοι ανάγκασαν 133 άτομα να φύγουν από το εργοστάσιο. Άτομα τα οποία ήταν έμπειρα στη λειτουργία του και που η συμμετοχή τους εδώ θα απέτρεπε τέτοιου είδους εγκλήματα. Σήμερα αυτό το έγκλημα το εργοδοτικό ήταν μια φυσική συνέπεια η οποία ακολούθησε από πολλά ατυχήματα τα οποία είχαν συμβεί μέχρι τώρα. Εμείς καλούμε τους ίδιους τους εργαζόμενους να πάρουν την ευθύνη της ζωής τους, της υγείας τους, της ακεραιότητάς τους στα χέρια τους. Σωματεία, να συμμετάσχουν σε σωματεία τα οποία θα νοιάζονται για τους εργάτες. Δεν θα είναι στηρίγματα στην εργοδοσία. Καλούμε τους ίδιους τους εργαζόμενους να ζητήσουν ελέγχους οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι θα μπαίνουν ζωντανοί και αρτιμελείς και έτσι θα γερνάνε στα σπίτια τους. Σήμερα ένας νέος άνθρωπος που σχεδίαζε και προγραμμάτιζε τη ζωή του δεν θα γυρίσει πίσω. Οι ευθύνες είναι βαρύτατες όλων αυτών που διαχειρίζονται και το εργοστάσιο αλλά και όσων έχουν νομοθετήσει νομοθεσίες οι οποίες είναι πραγματικά εργατοκτόνες. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην καταπιούν αυτό το έγκλημα. Όποιος από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το εργοστάσιο και εργάζονται και δεν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να αντισταθούν σε αυτά, ουσιαστικά γίνεται συνένοχος σε αυτά τα εγκλήματα.